Καλησπέρα σε όλους, Χάρης εδώ ή αλλιώς DTN και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Συνεχίζουμε με PS 2018, Mike Lab με τον Bauk και πάμε κατευθείαν στο ψητό. Καταρχήν πάμε στο Squad Management. Έπαιξα μερικά παιχνίδια εναντίον του υπολογιστή, οπότε δεν χάσατε κάτι. Για να ανεβάσω λίγο το Team Spirit, το οποίο πήγε στο 90, είναι καλά. Αλλά ήταν δίκοπο μαχαίρι, γιατί όπως βλέπετε έχουν κουραστεί παίχτες. Μας έφυγε και ένας δανεικός, center back που είχαμε, τον αντικατέστησα με τον Διακαμπή. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε παίχτες. Λεφτά δεν έχουμε για κάτι περισσότερο, πάμε να παίξουμε όπως είμαστε. Ας φτιάξουμε λίγο την ομάδα. Stamina, recovery all. Λοιπόν, εκτός 18 δεν έχουμε κάτι καλό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Κάτι άλλο δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω. Τέταρτος αγώνας, τέταρτη αγωνιστική νομίζω είναι. Έχουμε δύο ήττες με 2-1 και μία νίκη με 2-1. Πάμε, τέταρτη αγωνιστική. Special match, βρήκε παίχτη και θα παίξουμε με τον Νίκο Πάλμε 21, σίγουρα ένα έξις αυτός. Όχι, πιθανόν να είναι και έξις. Πάνω παίζει με ο Μίλαν. Λοιπόν, game plan. Ο Ρούνε είναι χάλια. Κοζιέλο, Αντριάν. Οκ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα παίξουμε όπως είμαστε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το Σαν Σίρο του Μιλάνου. Λοιπόν, ωστόσο θα κάνω ό,τι μπορώ και εγώ από τη μεριά μου. Ένα θερμό καλωσόρισμα για να γουστάρετε αυτό που βλέπετε. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και δίπλα μου βρίσκεται ο Γιώργος Θαναηλάκης. Πάμε. Χρήστο, χαίρομαι που θα δουλέψουμε και πάλι μαζί. Πατρινή παλιά. Χάλια μαύρα, σαν να έχω ξεχάσει να παίζω. Ουρά! Ωραία επέμβαση, μπράβο του. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο. Ωραίος, ωραίος. Γιωτόμπαλο. Έχει γρήγορη επίθεση ο Ιταλός. Πολύ γρήγορη. Έχω αργούς αμυντικούς εγώ. Έκανε λάθος τώρα βέβαια. Και είναι ευκαιρία να σοφαρίσουμε. Πέναλτι. Έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Σίγουρα αυτό είναι πέναλτι και ο διαιτητής συμφωνεί. Δεν πλησίασε καν την Ρούνε. Πάμε αγόρι μου. Με την εσκάλη των ποινών. Το έχασε ο μαλάκας. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Έφυγες τώρα. Πάμε, πάμε, πάμε. Κάθε την παλιά. Σουτάρι με δύναμη. Όχι αγόρι μου. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Νάκη. Βλέπουμε να γίνονται εξαπολύ ένα σουτ. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά. Κάνει το γέμισμα. Δώσ' την αγόρι μου. Τι μαλακίες κάνεις. Τι μαλακίες κάνεις. Τέλος ημιχρόνου. Δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Κάποιες εντυπώσεις από το πρώτο μέρος. 2-0 πίσω. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ σκληρά για να το γυρίσουμε αυτό. Πάσα δεν ήταν καλή.
Πάμε. Όχι ρε μαλάκα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Ξεκινάει η κόντρα. Γκινιάκη. Έλα. Μεγάλη φάση. Τι να πω ρε μαλάκα. Απίστευτο. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο ρε φίλε. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός. Τώρα πάμε. Έλα, έλα. Μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Πέναλτι. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Να κάνεις 6 κλασικές ευκαιρίες και να μην βάζεις γκολ. Απίστευτο. Οι παίκτες μπορεί να είναι περήφανοι για την κατάσταση. Τι να πω. Τέλος πάντων, πάμε για το επόμενο. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πέμπτη αγωνιστική. Οπότε πάμε να βρούμε παίχτη. Πάμε να βρούμε αντίπαλο. Βρήκαμε αντίπαλο. Γάλλος. Και παίζει με Μαρσέ. Και νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να νικάμε. Ο Ρούνε εξακολουθεί να είναι χάλια. Επιλογές δεν έχουμε. Πάμε να παίξουμε. Καθώς από στιγμή σε στιγμή ολοκληρώνεται το διαδικαστικό μέρος πριν την έναρξη του αγώνα. Πάμε μωρή Παοκάρα. Άντε, πάμε. Ρόμπα θα γίνουμε. Ούτε κατηγορία θα ανέβουμε. Εκκάλυψη του αγώνα βρίσκεται σήμερα μαζί μας ένας γνώστης του αθλήματος. Ο Γιώργος Θαναελάκης. Ευχαριστώ Χρήστο και με την ευκαιρία να χαιρετήσω όσους μας βλέπουν. Πάμε Ρουνί. Άντε γαμίσου. Να το ένας αρχηγός για όλες τις δουλειές. Αυτό κι αν είναι καλό ξεκίνημα. Βέβαια θα πρέπει τώρα να αφήσουν τα πανηγύρια και να συγκεντρωθούν. Γιατί έχουν μπροστά τους. Άντε Γαλάκο, έλα. Έλα να ξεσπάσω πάνω σου. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα θα είναι. Έλα Ινάκη. Σαν να ξέχασαν ότι υπάρχει. Ήταν φυσικό να τους τιμωρήσει. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω. Ωραίος. Ωραίος. Δύο. Αντριάν. Είναι ήδη στο 2-0 και αναρωτιέμαι πού θα φτάσουν να συνεχίσουν έτσι. Μάλλον θα πρέπει να βγάλω ένα κομπιουτεράκι. Στο τρίτο τον βλέπω να εγκαταλείπει τον Γάλλο. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει. Ινάκη, φεύγει όμορφα. Σέντρα. Να το. Όχι. Τι ήταν αυτό? Δεν ανησύχησε. Μανιτάρι μαγικό. Πάμε γερά, έλα. Σακάι, θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Έφυγες. Έφυγες. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Πάει για τον γκολ. Όχι. Πολύ σημαντική αυτή η άποψη. Όχι Ρεϊνάκη. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Σέντρα. Γκολ. Κάρφα στο αγόρι μου. Τι έδωσε. Επιθετικό. Offside. Έλα, άμυνα. Πώς μας περνάνε έτσι, ρε φίλε. Ρούνεϊ, στέλνει την μπάλα μπροστά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ωραίος.
επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Δεν πειράζει. Σε αυτή την αντεπίθεση. Αλλά τελικά πήγε στράφη. Ωραίος. Πάμε για το 3. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Πιέζουμε, πιέζουμε. Ρίγιο. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Μας έφυγε ο Λαλά. Ωραία, μπράβο. Πάμε, πάμε τώρα, πάμε. Δεν πήγαμε πουθενά. Out. Και η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου για ελεύθερο. Με αυτή τη παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και συνεχίζει η μπάλα στον άξονα. Διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Θέλει να στείλει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι. Έκοψε την πάσα. Αντριάν Γκονζάλεφ γεμίζει προς τα αντίπαλα. Φυγάμε. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπο. Την περνάει ανάμεσά τους. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Όχι ρε αγόρι μου. Λίγο δυνατή την πάσα. Λίγο πιο δυνατή. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να το ξεφτυλίσουμε αυτό για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Καλή σαν ιδέα, αλλά κακή σαν εκτέλεση. Θα μπορούσε να δυσκολέψει πολύ περισσότερο τον τραματοφύλακα. Όλοι ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει. Αναμφίβολα, όλη η ομάδα έχει στηθεί γύρω από αυτόν. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι μια ομάδα μόνος του. Μη σου πω και δύο ομάδες. Κουάρτε πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Συρτή κάθε την παλιά. Τώρα είναι επικίνδυνος, επικίνδυνος. Ξεχύνεται μπροστά. Αντριάν Γκονζάλεφ κάνει τη μακρινή παλιά. Επιστέλνει προς τα αριστερά. Έλα. Ρούνεϊ θα πασάρει προς τα δεξιά. Πάμε, πάμε. Θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ινιάκη. Έφυγε Σινάκη. Πάμε. Ευκαιρία. Ωραίο σου. Πάρτο. Πάρτο! Πλέον, ο προβάδισμα τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Νομίζω θα εγκαταλείψει ο φίλος. Νομίζω. 3-0 στο ημίχρονο. Θεωρητικά, το ποδόσφαιρο λέμε ότι δεν έχει κάνει σουτ. Είναι ανοιχτά μέχρι τέλους, αλλά εδώ δυσκολεύομαι να το πω. Πάντως, δεν θα βαρεθούμε στο δεύτερο. Συνεχίζει, μπράβο του. Δεν το περίμενα. Το παιχνίδι μου φαίνεται σαν ρουά μάτ. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορέσουν οι αντίπαλοι να ξαναμπούν στο μάτς, γιατί τους έχουν δέσει χειροπόδαρα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3 γκολ σε ένα παραγωγικό ημίχρονο με άφθονο θέαμα και φανταστικά στιγμιότητα για την ανάποδα. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ανοιχτεί από τα πλάγια. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα. Αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Έλα. Μόνος είναι. Γκολ. Πάρτο. Κατάφερε, το έβαλε. Στο ίδιο το τέρμα. 4. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα μετά από ένα γκολ σαν αυτό. Σαφώς στάθηκαν πάρα πολύ τυχεροί εδώ. Δεν πάβει όμως να είναι ένα γκολ υπέρ τους. Λισάντρο Λόπεζ. Σακάι. Ωραίος. Ρίξτο. 5.
Λόπεζ. Τι να πούμε, πια είμαστε στα όρια του εξευτελισμού. Κοίτα, αφού τους δίνουν την ευκαιρία να αυξήσουν το συντελεστή τερμάτων τους, γιατί να μην την εκμεταλλευτούν. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Από ό,τι φαίνεται εδώ, κανείς δεν θέλει να ρισκάρει. Αλλά αν δεν βραχείς, ψάρι δεν τρως. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Περνάει. Περνάει και τον δεύτερο αντίπαλο. Περνάει και τον τρίτο. Είναι ασταμάτητος. Σόλο και πραγματικά τους προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Φάνηκε φάουλ αυτό. Και πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Αν κάνεις τέτοια φάουλ, θα σε ρίξω 8. Έλα ένα ακόμη, πάμε. Ψιλοκρεμαστό. Ρούφα αγόρι μου. 6. Έφυγε. Εγκατέλειψη. Αν δεν είχε ήδη συμβεί. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Λογικά θα εγκαταλείψει για να το χάσει στα χαρτιά 3-0. Έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του. Κι όμως συνεχίζει. Προς τιμήν του, έτσι. Μπράβο του παιδιού. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Αλλά δεν θα το λυπηθώ. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Καλό ήταν, αλλά δεν μας βγήκε όλο. Μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση. Αλλά τελικά πήγε στράφη. Ρούνεϊ. Συρτή, κάθε την παλιά. Χάθηκε η μπάλα, αγόρι μου. Χάθηκε η μπάλα, αγόρι μου. Χάθηκε η μπάλα, αγόρι μου. Τι να πει κανείς πλέον. Εγώ έχω χάσει το μέτρημα. Μέσα και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. 7. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Καρίγιο θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Την περνάει ανάμεσά τους. Υπέροχη πάσα. Είναι ευκαιρία. Ξαναδοκιμάζει. Και ξαναδοκιμάζει. Ωραίος. Πάει στο δοκάρι και φεύγει πίσω. Να βάλει και τον γκολ της τιμής. Θα γεμίσει προς το τσάι. Το βάλε. Δεν βρίσκει τέρμα. Άου την μπάλα. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του. Πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Στο 80 είμαστε. 7-0. Θα του ρίξω ένα ακόμη όμως. Γιατί πήρε λίγο αέρα τώρα. Θα ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Κάνει μια υπέροχη κούρσα, παρότι είναι αμυντικός. Καρίγιο. Κινείται προς την επίθεση. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Πάμε. Ινιάκη. Με την μπάλα ο Λισάνδρο Λόπεζ. Έχει πάμε Λόπεζ. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Σακάι, θα προσπάθει. Όχι, καλό. Καλή ευκαιρία, την οποία και δημιούργησε η πολύ καλή παλιά που του έδωσε στο πιάτο ο συμπαίκτης του.
Εντάξει, εδώ που τα λέμε ο αντίπαλος δεν είναι και κανένας παιχταράς. Πολύ μέτριος παίχτης. Αλλά αυτή τη νίκη τη χρειαζόμασταν. Υπερνάει ανάμεσά τους. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Duarte. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Κλέβει την μπάλα. Τέλος. ΠΑΟΚ Μαρσέ 7-0. Γάμα του επιθετικού του παιχνιδιού εδώ. Διαπερνούσαν την άμυνα όποτε ήθελαν. Πάντα ευχάριστο να παρακολουθούμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με δράση και ενθουσιασμό όπως αυτό που μόλις είδαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Bye.